Οι αυξήσεις στις συντάξεις και στον κατώτατο μισθό δεν είναι ικανές να αναχαιτήσουν το κύμα της ακρίβειας που πλήττει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, λένε καταναλωτές στον Αντένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των τροφίμων στην Ευρωζώνη. Πληθωρισμός και ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια το σούπερ μάρκετ εξανεμίζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ακόμα και οι επικείμενες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις δεν φαίνεται να μπορούν να αποτελέσουν τον κυματοθράφστη της ακρίβειας. Τα χαρτικά και απορρυπαντικά πάρα πολύ ακριβά. Ειδικά και τα τυροκομικά δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα απλά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση σε αυτό. Έχετε πάρει φέτα πρόσφατα? Με 14 ευρώ. Παιδιά είναι απλησίαστα. Σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα παίρνουν επάνω. Η μισθή είναι κάτω, η σύνταξη δεν φτάνει, οι πληρωμές είναι πολλές, είναι δράμα η κατάσταση. Βαρύτερο είναι το πλήγμα για τα φτωχότερα νοικοκυριά και τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς πλέον οι μηνιαίες δαπάνες για τρόφιμα, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, μεταφορές και ενίκιο ξεπερνούν το μηνιαίο εισόδημά τους. Είμαστε πενταμελής οικογένεια, έχουμε βγει εκτός προγράμματος. Παντελώς. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Τρία παιδάκια έχετε? Τρία παιδιά. Πείτε μου, πόσα χρήματα θέλετε στο σούπερ μάρκετ το μήνα? Τον ένα μισθό. Τον ένα μισθό. Τελειώνει η σύνταξη 15 του μηνός, μετά παίρνουμε πέρυσι. Λόγω της ακρίβειας, λόγω της βενζίνης, έχουμε και αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε? Παρότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις 7,75% μετά από 12 χρόνια στις συντάξεις τους, και ακόμα 650.000 μισθωτοί θα λάβουν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό πάνω από 50 ευρώ το μήνα, εν τούτης σε καμία περίπτωση δεν θα αναχαιτήσουν το συνεχόμενο κύμα ακρίβειας. Πέραμε μια σύνταξη, έχει μειωθεί στη μέση. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Ανάκριβα. Και η λαϊκή και τα σούπερ μάρκετ είναι για κλάματα. Το χαρτί, ορίστε, τα χαρτιά πήγανε 6 ευρώ το καθένα και τα παίρναμε 4. Άρα γίνεται 50% από πάνω. Όλα. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Χάλια. Όλα τον ανήφορο πηγαίνουν. Αν πάνε και οι μισθοί λιγάκι, κάτι γίνεται. Αν δεν πάνε, τα χάλια μας τα μαύρα. Πέραν των ονομαστικών αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων τους, πολλές επιχειρήσεις, σύμφωνα με καταγγελίες καταναλωτικών οργανώσεων, προχωρούν και σε κρυφές, έμεσες ανατιμήσεις, μειώνοντας την ποσότητα. Και στα απορρυπαντικά και στα βούτυρα. Ειδικά το κεσελάκι, το βούτυρο, είναι μικρότερο από ό,τι ήταν. Κάθε μέρα πάνω. Και η σύζυγός μου τη μια μέρα πάει να πάρει κάτι γιαούρτια, τη μια 3,5, την άλλη 3,78. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των τροφίμων στην Ευρωζώνη σε ποσοστό 17,8%. Με την Ένωση των Εργαζομένων Καταναλωτών συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, επικεντρώνοντας την κριτική του στο τρίκ της διατήρησης της τιμής ενός προϊόντος μέσα από τη μείωση του όγκου της συσκευασίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε σύντομο ανέκδοτο το καλάθι του νοικοκυριού. Ληστεία και όχι πια ακρίβεια χαρακτήρισε τις συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε στην Κουμουνδούρου με την Ένωση των Εργαζομένων Καταναλωτών. Βλέπουμε τρομακτικές ανατιμήσεις τη στιγμή που υπάρχει μια σχετική μείωση του πληθωρισμού. Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι υπερδιπλάσια του πληθωρισμού. Και βλέπουμε την απάτη της αλλαγής συσκευασιών προκειμένου να μην φανεί αυτή η αύξηση του καταναλωτή. 500 προϊόντα, διαβάζω, είχαν ανατιμήσεις, μεγάλες ανατιμήσεις τις τελευταίες μέρες, εκ των οποίων τα 238 είχαν το τρίκ της διατήρησης τιμής μέσα από τη μείωση του όγκου της συσκευασίας. Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών χαρακτήρισαν τέχνασμα το καλάθι του νοικοκυριού, υποστηρίζοντας ότι ανεβάζει αντί να ρίχνει τις τιμές. Την περασμένη εβδομάδα, αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε συγκεκριμένο κοτόπουλο στην τιμή του 3 ευρώ και 96 λεπτών. Μέχρι τις 17 του μήνα. Στις 18 το έβγαλε αυτό το κοτόπουλο και η τιμή του πήγε, εκτοξεύτηκε στα 6 ευρώ και 80 λεπτά. Μάλιστα, η σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ εσχροκέρδειας και παρακολουθήσεων προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Μαξίμου. Δύο μεγάλα ζητήματα στα οποία είτε έτσι θα λιώσει η κυβέρνηση θα κληθεί να λογοδοτήσει είναι το θέμα της εσχροκέρδειας, όχι της ακρίβειας, εσχροκέρδειας, και το θέμα της δημοκρατικής εκτροπής.
Δημοκρατική εκτροπή για να σοβαρολογούμε είναι η προσπάθεια παράκαμψης των θεσμών και του κανονισμού της Βουλής. Οι μαύρες σακούλες με τα ευρώ και ο Α2. Όσο για το πρόβλημα της παγκόσμιας ακρίβειας, η κυβέρνηση με σοβαρές προσπάθειες και αποφασιστικές κινήσεις την αντιμετωπίζει. Η εκτείναξη της ακρίβειας και του πληθωρισμού έχει δώσει νέο χτύπημα στους μισθούς και εξανεμίζει τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις πριν καν ανακοινωθούν. Η κυβέρνηση πάντως δηλώνει πως τα στοιχεία διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι σύντομα θα φανεί πιο έντονα το αποτέλεσμα των πολιτικών προστασίας του καταναλωτή.